Μαρία, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω καλώς ήρθες στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Η βάση σου πού είναι? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Πλέον, ναι. Και η Αμερική τι θέση έχει στην καρδιά σου και στη ζωή σου? Η Αμερική μου λείπει πολύ, γιατί έχω να πάω αρκετά χρόνια από τότε που έκανα το πρώτο μου βιβλίο. Έχει μια πολύ ζεστή θέση στην καρδιά μου, αλλά πλέον μένω στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είσαι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια έκανες μια μεγάλη ανατροπή. Είχες μια καριέρα, μια πορεία, ήσουν στο χώρο του marketing και κάποια στιγμή αποφάσισες να τα αφήσεις όλα αυτά πίσω σου. Καλά το κατάλαβα? Ναι. Είχα την τύχη να αναγκαστώ να τα αφήσω αυτά πίσω μου. Δηλαδή. Διότι δούλευα σε μια δουλειά η οποία είχε ημερομηνία λήξης. Δούλευα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Και δεν εκάλυπτε ο χώρος του μάρκετινγκ, ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένη. Και σε ένα ταξίδι που έκανα με κάποιους συναδέλφους από την εταιρεία όταν τελειώσανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ήμασταν χωρίς δουλειά και κάναμε ένα ταξίδι, περάσαμε από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη και είδα μια σχολή φωτογραφίας γνωστή. Και επειδή μου άρεσε πάντα η φωτογραφία και στο πανεπιστήμιο είχα... Είχες επαφή με το αντικείμενο. Είχα επαφή με τη φωτογραφία, αποφάσισα να αλλάξω τελείως κατεύθυνση, να παρακολουθήσω. Πήρες τα πράγματά σου, πήγες στη Νέα Υόρκη, έμεινες εκεί, σπούδασες. Ήμουνα 2 χρόνια εκεί και εκεί προέκυψε και το πρώτο βιβλίο που έκανα. Και από εκεί τα πράγματα πήραν. Αυτό το πρώτο βιβλίο, το πρώτο λεύκομα. Περιμένετε λίγο να σηκώσω, γιατί και το πρώτο είναι και βαρύ. Είναι βαρύ. Έχεις δουλέψει με Έλληνες που ζουν, εργάζονται και κάνουν πράγματα και θαύματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι, ουσιαστικά είναι Ελληνοαμερικάνοι. Είναι δεύτερης γενιάς και τρίτης. Δεύτερης, τρίτης. Όχι, έχουμε και πρώτης γενιάς. Είναι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που ούτε καν ήξεραν αγγλικά όταν πήγανε στην Αμερική. Και έχουν ζήσει αυτό που λέμε το αμερικανικό θαύμα. Ακριβώς, το θαύμα. Είχαν το ταλέντο τους. Ακριβώς. Και πέτυχαν, ούτε οι ίδιοι δεν το περίμεναν αυτό που πέτυχαν. Όλων των ηλικιών. Εγώ το χάζεψα αρκετά το λεύκομα αυτό και το ευχαριστήθηκα. Και άνθρωποι που εμείς τους αγνοούμε, αλλά κάνουν τεράστια καριέρα στην Αμερική, ο καθένας στον τομέα του. Καλλιτέχνες, δημιουργοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες. Είναι σαν ένα μικρό βιβλίο ιστορίας. Το συγκεκριμένο. Βλέπετε αυτά που δείχνω. Αυτό δεν είναι για το ξεφύλισμα, πραγματικά δεν αρκεί. Αυτό το λεύκομα είναι προς πώληση, υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, αν θέλει κάποιος να το αναζητήσει. Πρέπει να υπάρχει στα βιβλιοπωλεία ακόμα. Αλλιώς έρχεται κανείς σε επαφή με μένα και το διαθέτω εγώ. Λοιπόν, εμείς αυτή την επαφή την κάναμε με τη Μαρία, τη Γιαννά, με αφορμή το τελευταίο της Λεύκομα, Διαδρομές. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση εδώ στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με την Ηλιαχτίδα. Μαρτυρίες και πορτρέτα ανθρώπων που νίκησαν τον καρκίνο. Πώς αποφάσισες να κάνεις μια τέτοια δουλειά, να φωτογραφίσεις αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν τυχαίνει να έχω προσωπικές επαφές με γιατρούς που ασχολούνται με τον καρκίνο. Και το συζήτησα μαζί τους, αλλά όπως και οι περισσότεροι, έτσι και εγώ είχα ανθρώπους και στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό στον κύκλο, οι οποίοι είχαν νοσήσει από καρκίνο. Και αυτό που με ενοχλούσε είναι αυτό που βγαίνει πάρα πολύ στα μέσα, στα ΜΜΕ, αντί να λέμε τον καρκίνο με το όνομά της, την αρρώστια αυτή με το όνομά της, αναφερόμαστε στον καρκίνο με το χαρακτηρισμό η παλιά αρρώστια, το χτυκιό, ο έξω από εδώ. Πολλοί φοβούνται να πούνε και το όνομά του καρκίνου. Ναι. Και με τη συζήτηση με τους γιατρούς, κατέληξα στο ότι θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένα βιβλίο που να δείχνει τη ζωή μετά τον καρκίνο, να απενεχοποιεί την ασθένεια. Ο φόβος, νομίζω, αυτός είναι φωλιασμένος και όχι μόνο λόγω των μέσων. Έχει φωλιάσει μέσα στον άνθρωπο. Ναι. Φοβόμαστε το θάνατο, φοβόμαστε την αρρώστια. Τη συγκεκριμένη αρρώστια την έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη και μαύρη στο μυαλό μας. Ενώ αν ρωτήσεις έναν επιστήμονα, θα σου πει ότι τον καρκίνο, το ξεπερνάμε. Οι θεραπείες που υπάρχουν είναι δεκάδες πλέον. Άλλα θα πρέπει να μας απασχολήσουν ακριβώς στο μέλλον. Περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι μου έχουν ενημερώσει, γιατί δεν είμαι γιατρός, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από καρδιαγκιακά νοσήματα παρά από καρκίνο. Αλλά όλοι φοβούνται τον καρκίνο, όχι το έμφραγμα τόσο πολύ. Και ήθελες λοιπόν να ρίξεις φως σε αυτό, σε αυτή την ασθένεια, μάλλον στη ζωή των ανθρώπων. Ήθελα να ρίξω ένα φως, να είναι ένα παράθυρο αισιοδοξίας, αν θέλετε, αυτό το βιβλίο.
ότι η ζωή συνεχίζεται μετά τον καρκίνο και σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να είναι και ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχεις επιλέξει και έχουν φωτογραφηθεί για το Λεύκωμα διαδρομές, τους γνώριζες? Πώς ήρθαν και έδεσαν? Όχι, έναν, δύο γνώριζα. Οι περισσότεροι ήρθαν εκ μέρους του γιατρού τους, mm-hmm. γιατί είναι πολύ σημαντική η σχέση ασθενούς-γιατρού. Ναι. Τον εμπιστεύονται. Αν ο γιατρός τους προτείνει να συμμετάσχουν σε ένα λεύκωμα, ακόμα κι αν είναι διστακτικοί στην αρχή, μετά το δέχονται. Αλλά είναι και άνθρωποι συγκεκριμένοι που αντιμετώπισαν και την νόσο και τη ζωή και την πρότασή μου να συμμετάσχουν στο βιβλίο πολύ θετικά. Χαμογελούσαν? Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία χαμογελούσε, ήταν θετική και ήταν πολύ περήφανη για αυτό που είχε περάσει. Ήθελα να σε ρωτήσω τι συναισθήματα εισέπραξες. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία, δύναμη ψυχής, θέληση, πίστη. Με μία λέξη αισιοδοξία όμως. Θέλω να δανειστώ τις ερωτήσεις που τους απεύθυνες για να ολοκληρωθεί. Αυτό το Λεύκωμα συνοδεύεται και από ένα κείμενο σε κάθε έναν από τους φωτογραφιζόμενους. Mm-hmm. Ήταν συγκεκριμένες ερωτήσεις για όλους, αλλά θέλω αυτές τις ερωτήσεις να τις εφαρμόσουμε στη δική σου την πραγματικότητα. Εσένα ποιος σου έδωσε δύναμη να ολοκληρώσεις αυτήν τη δουλειά? Γιατί είχες απέναντί σου ανθρώπους με ένα background, mm-hmm. με μια ιστορία δύσκολη πίσω τους. Οι ίδιοι άνθρωποι μου δώσαν αυτή τη δύναμη. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο σαν project. Το περίεργο είναι όταν με ρωτούσαν εκείνη την εποχή οι γνωστοί μου με τι ασχολείσαι αυτόν τον καιρό, τι φωτογραφίζεις, και έλεγα ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο. Πάυση. Ναι. Με κοιτούσαν φόβος. Και μου λέγανε φόβος. Τώρα αυτοί γιατί ασχολείται με αυτό το θέμα? Ναι. Εμένα μου έδειξε τρομερή χαρά, δύναμη. Κάθε φορά που συζήταγα με έναν άνθρωπο, γιατί δεν τον φωτογράφιζα μόνο, συζητούσαμε, μου άνοιγαν την καρδιά τους. Ναι, ναι. Ήμουνα τόσο γεμάτη κι εγώ και χαρούμενη. Ήταν ένα δώρο για σένα, λοιπόν. Ήταν ένα δώρο αυτό. Πραγματικά. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι τι θετικό αποκόμισες από αυτή την εμπειρία. Είναι μια ερώτηση που κι εσύ απίθυνες στους ανθρώπους, ναι, αυτούς. Ότι οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας έρχεται για κάποιο λόγο. Αν το αντιμετωπίσουμε σωστά, μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Mm-hmm. Είδα πόση δύναμη, θέληση, πίστη είχαν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο καλυτέρεψε η ζωή τους, πόσο συνειδητοποιημένοι είναι τώρα. Είδα ότι οι μικρότητες δεν έχουν θέση στη ζωή τους. Είδα ότι πρέπει να εκτιμάμε τα καθημερινά πράγματα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό μπορούμε να το διατηρήσουμε σε όλη μας τη ζωή? Αν διαβάζουμε ένα τέτοιο βιβλίο, αν έχουμε στο μυαλό μας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, πρέπει να το... Είναι λίγο σαν άσκηση, νομίζω, ναι, να γίνει. Αν δεν το έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι, είναι δύσκολο. Στη θεωρία, ωραία, λέμε, δεν παίρνω τίποτα δεδομένο, αλλά μετά κάποιος σκολάρει στον δρόμο, μας βρίζει και μπορεί να μας χαλάσει τη μέρα. Ναι. Πρέπει να το δουλεύουμε, νομίζω. Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Ακριβώς. Έχει αλλάξει ο τρόπος που εσύ αντιμετωπίζεις τη ζωή σου μετά από αυτό το project? Τη ζωή σου, αυτά που σου συμβαίνουν, αυτές τις δύσκολες στιγμές? Ναι, είναι αυτό που είπα. Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα που μπορεί να με στενοχωρήσουν ή να με εκνευρίσουν στιγμιαία και προσπαθώ να τα βάλω σε μια... Να τα μειώσεις λίγο, Ναι, να τα βάλω σε μια κλίμακα, σε μια πραγματική... Ναι, σε διάσταση. Να πω αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Πραγματικά. Και ποια είναι η σκέψη που κυριαρχεί στο δικό σου το μυαλό? Η σκέψη που κυριαρχεί στο μετά από αυτή τη δουλειά? Ότι κάθε μέρα είναι ένα δώρο, ναι, και ότι πρέπει να ξυπνάμε και να λέμε στο Θεό και τι ωραία που είναι η μέρα. Και ότι τώρα συγκεκριμένα με τον καρκίνο, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλή και κακή αρρώστια, όπως λένε ο καρκίνος είναι παλιά αρρώστια. Υπάρχει καλή και κακή αντιμετώπιση μιας αρρώστιας και οποιοδήποτε θέματος. Αυτό πιστεύω. Είσαι φύση και θέση αισιόδοξη ή σε ενέπνευσε τόσο πολύ αυτή η δουλειά? Όχι, με ενέπνευσε αυτή η δουλειά. Νομίζω ήταν δώρο για μένα αυτή η δουλειά. Δεν είμαι αισιόδοξη γενικά. Μάλλον. Γιατί, ρε Μαρία? Θέλω κι εγώ ήθελα ένα ξύπνημα. Νομίζω αυτό ήταν το ξύπνημα για μένα. Είναι φοβερό, γιατί διαβάζοντας την εισαγωγή έχω σημειώσει δύο λέξεις. Αισιοδοξία, ναι, και υποστήριξη. Ναι. Αυτές τις δύο λέξεις που τις χρησιμοποιείς εσύ και θεωρείς ότι ήταν τα κλειδιά για να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν οι πυλώνες για να σταθούν στα πόδια τους και να παλέψουν αυτό που ήρθε μπροστά τους.
ναι, πίστη και να διώξουν από μέσα τους το φόβο. Το λένε και πολλοί από αυτούς, αυτό κράτησα εγώ, ότι το πρώτο βήμα είναι να διώξεις από μέσα σου, και το πιο δύσκολο μάλλον, να διώξεις από μέσα σου το φόβο. Και να πεις ότι θα το πολεμήσω και θα τα καταφέρω. Να μπορούσαμε να κρατήσουμε όλα αυτά που είπαμε εμείς σήμερα, ανεξάρτητα αν αναφερόμαστε στον καρκίνο ή σε οτιδήποτε άλλο έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου και του αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλη μας τη ζωή, δεν είναι μόνο για κάποια ασθένεια. Οπότε φαντάζομαι ότι ο στόχος αυτού του λευκώματος είναι να περάσει αυτά τα μηνύματα ζωής. Ναι, ακριβώς. Νομίζω είναι ένα μάθημα ζωής και μάθημα αισιοδοξίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ Μαρία. Πολύ. Να πω στο Ιπανιδίν, γιατί είμαι σίγουρη ότι ό,τι και αν ετοιμάζεις θα την έχει αυτή την νότα της ζωντάνιας μέσα και της αισιοδοξίας. Ελπίζω. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.